Έξοδος λοιπόν από τον Μανώλη τον Γλέζο, ο οποίος πιστός στη σκοπιά του, στρατιώτης, αναλαμβάνει να παρουσιάσει το φαινόμενο της κρίσης και να προσδιορίσει τις αιτίες που το προκαλούν. Βεβαίως η σκοπιά του έχει πολιτική ταυτότητα, δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, και εξ αρχής είναι φανερό πως η άποψή του πρόκειται για μια κρίση συστημική και συστηματική, θα έλεγα εγώ. Μια κρίση δηλαδή που ο καπιταλισμός έχει ως μέσο για να ανανεώνεται και να περνάει σε καινούργιες φάσεις. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο καταρθώνει να μετακινήσει τα κεφάλαιά του από τομείς ενδιαφέροντος σε κάποιους άλλους καινούριους και βεβαίως να μετακυλήσει τις ζημιές από αυτή τη μετακίνηση στους λαούς. Η συλλογή που έχουμε στα χέρια μας είναι ένα αντίδωρο στις θυσίες των αγωνιστών. Ορθώς διαβαίνει τις πύλες. Στον Άγιο Μενούτη εκτελέστηκε στις 12 του Απρίλιου 1949. Φωνάξανε τον Άγιο. Μα αμάρωσαν με μια στα πάντα το σώμα, οι φωνές, οι εκφράσεις και οι συσπάσεις στα πρόσωπά μας. Βάλει η γη από τον ίσιο μας, από την οργή η ψυχή μας. Δεθήκαμε, ριζώσαμε, πετρώσανε τα νεύρα, μόνο η καρδιά μιλάει. Τον παίρνουμε τον Άγιο. Νάτος, ομπρός, ολόρθος. Το γέλιο το ανθισμένο φως. Λιώνει τον πάγο, τη σιγή, μιλάει στην ψυχή. Κουράγιο πάνω απ' όλα σε όλους μας να δίνουν και στον αποχαιρετισμό. Γεια σας αδέρφια. Έτσι απλά, όπως μιλούν τα λουλούδια, όπως στροίζει ο άνεμος, καθώς φυλά τα φυλά. Τα χέρια αναδεύτηκαν, ζωντάνεψαν με μιας. Άγιοι μαζί σου, να μας, ο λόγος ξεκίνησε σε ένα φως, να σπίγει τα σκοτάδια, τις πύλες να διαβαίνει ορθώς, τις πύλες, τις τριπλές ζωής, θανάτου, αθανασίας. Φυλακές Αβέρο, 12 του Απρίλιου 1949. Η συνείδηση λοιπόν του Μανουέλ Μουλέζου τροφοδοτείται από όλους αυτούς τους αγωνιστές. Σκόπιμο να είμαι εκεί, γιατί νομίζω... Το Διοτόπιο λοιπόν είναι αυτή η έξοδος και είναι απάντηση πώς θα βγούμε από την κρίση, οικονομικά. Πώς θα βγούμε από την κρίση. Υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή είναι αυτή που εφαρμόστηκε στην πλάτη της Ελλάδας, στο βάρος της Ελλάδας, που λέει γίνεται κρίση οικονομική. Πώς θα πληρωθεί, μα θα την πληρώσει ο λαός. Και ξεζουμίζουν τον λαό, δημιουργούν όλη αυτή την κατάσταση την οποία γνωρίζετε, για να σωθεί ο τόπος. Μπορεί να σωθεί ο τόπος με τα δάνεια συνεχώς. Δάνεια και δάνεια είναι η αντίληψη της μιας σχολής. Και γι' αυτό εγώ λέω πότε επιτέλους εμείς οι Έλληνες θα μάθουμε τι είπαν οι προγονείς μας. Ο Μένανδρος το είπε καθαρά. 2.300 χρόνια προ Χριστού, από σήμερα. Τα δάνεια δούλους τους ανθρώπους ποιή, καθαρότατα. Τα δάνεια κάνουν τους ανθρώπους δούλους. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλη. Και ξέρετε τι γινόταν τότε στην Αθήνα. Εάν ένας δεν είχε να πληρώσει, τον έκανε δούλο. Δηλαδή στην πράξη δεν είναι θεωρητικά. Δεν έχεις να πληρώσει, να γίνεις δούλος για να βγάλεις το χρέος.
καθαρό. Έτσι λοιπόν παρατηρεί εκεί, μας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Την παραμονή από κάθε μάχη, την παραμονή από κάθε διαδήλωση, την παραμονή από κάθε εκτέλεση, ο καθένας σύντροφος σε αυτή τη δουλειά, την οποιαδήποτε, έλεγε στον άλλον: αν ζήσεις, μην με ξεχάσεις. Και έλεγε, καταρχήν, όλα τα όνειρα που είχε για τον τόπο, για την Ελλάδα, για την ανθρωπότητα, είναι τα ίδια τα όνειρα τα δικά σας, δεν χρειάζεται να σας τα πω, αλλά έλεγε και ορισμένα ανθρώπινα πράγματα. Όταν συναντάς στον δρόμο έναν άνθρωπο και του λες καλημέρα, θα τη λες και για μένα την καλημέρα. Και όταν περπατάς στο δάσος και ακούς το θρόισμα των φύλων την ώρα που περνάει ο άνεμος μέσα από τις φυλλωσιές, θα τα ακούς και για μένα. Και όταν περπατάς στην λαμουδιά και ακούς το φλίσμα των κυμάτων, θα τα ακούς και για μένα. Και όταν πίνεις κρασί, θα πίνεις και για μένα. Και όταν οτιδήποτε στη ζωή υπάρχει, θα το κάνεις και για μένα. Και αυτοί ήταν από διάφορα επαγγέλματα, ειδικότητες, απόψεις. Και θέλω εγώ να τους εκφράσω όλους. Μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη. Διότι πάνω από όλους είναι ο αδερφός μου, 3 χρόνια μικρότερος από μένα, εκτελέστηκε 10 Μαΐου 1944 και είναι πολύ απαιτητικός. Κάθε βράδυ έρχεται και μου λέει: αδερφέ, θέλω πίσω τα χρόνια της ζήσης μου που εσύ ζεις και εγώ δεν τα ζω. Μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας, εάν